Εδώ με απόφαση του σωματείου. Είμαστε εδώ πέρα και απεργούμε σήμερα νοσοκομιακοί γιατροί και σωματεία όπως το δικό μου με αποφάσεις για όλους τους εργαζόμενους, γιατί έχουμε να δώσουμε ένα μεγάλο αγώνα για όλη την κοινωνία, για όλους τους εργαζόμενους. Η πολιτική της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή συνοψίζεται στο εξής. Επιτάσσει τα δημόσια νοσοκομεία και τα μετατρέπει σε νοσοκομεία μίας νόσου και ουσιαστικά χρηματοδοτεί τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Αυτό είναι κλιματικό, είναι δολοφονικό και μάλιστα κάνουν κερδοσκοπία μέσα σε τέτοιες συνθήκες υγειονομικής κρίσης. Είμαστε εδώ πέρα γιατί διεκδικούμε μαζικές προσλήψεις. Ξέρουμε ότι στα νοσοκομεία και πριν τον κορονοϊό έλειπαν πάνω από τους μισούς εργαζόμενους από τις οργανικές θέσεις. Οι συμβασιούχοι είναι 15.000 περίπου και αντί να τους μονιμοποιήσει και να πάρει πολλαπλάσιο κόσμο για να καλύψει τα κενά στα νοσοκομεία, συνεχίζει την εγκληματική τακτική των ιδιωτών, των συνεργείων, το να μην κάνει προσλήψεις, να μην μονιμοποιεί κανένα. Γι' αυτό παλεύουμε εδώ και τώρα. Μαζικές προσλήψεις, χρηματοδότηση, όχι λεφτά για πολεμικούς εξοπλισμούς. Η ανάγκη της κοινωνίας είναι να πάνε όλα τα λεφτά στα νοσοκομεία, στην παιδεία, στην υγεία και ζητάμε εδώ και τώρα επίταξη όλου του ιδιωτικού τομέα για να μπει και αυτό το κομμάτι των δομών στη μάχη κατά της πανδημίας. Είμαστε εδώ πέρα, είμαστε δυνατοί και ξέρουμε ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή μπορούμε να την αναγκάσουμε να υποχωρήσει. Γι' αυτό έχουμε συνέχεια στις 15 του μήνα στην απεργία όλων των νοσοκομείων. Είναι το επόμενο ραντεβού για να πλημμυρίσουμε την Αθήνα υγειονομική μαζί με όλους τους εργαζόμενους και να σταματήσουμε αυτά τα εγκλήματα. Και πρέπει να καταλάβετε και να μάθετε όλοι τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Γεννηματά. Ένα τεράστιο νοσοκομείο, το οποίο είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης, το οποίο διαλέγει η κυβέρνηση να το διαλύσει. Πρώτον, την προηγούμενη εβδομάδα ο διοικητής, παρόλο που 20 κεφάλαια γιατροί πήγαμε και παραπονεθήκαμε και διαμαρτυρηθήκαμε δημοκρατικά και ανοιχτά, διέταξε μαζί με τη ΛΥΠΕ να καταργηθεί η Α παθολογική και η Β και η Γ να φορτωθούν την εφημερία της Α, προκειμένου η Α να γίνει κορονοκλινική. Ζητήσανε με θράσος από τους γιατρούς της Β και της Γ να κάνουν και υπερεφημέρευση για το καλό των ασθενών. Είναι επικίνδυνο για τους γιατρούς, είναι επικίνδυνο για τους ασθενείς. Αυτό πράγμα είναι που λέγαμε τόσο καιρό ότι αν δεν κάνετε προσλήψεις θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Συγχωνεύουν κλινικές ότι είναι να αναπτύσσουν κλινικές. Ένα. Δύο. Ζητάγαμε και η ΟΗΝΚΕ και η ΕΙΝΑΠ και τα συνδικάτα να επιταχθούν οι ιδιωτικές κλινικές. Συμβαίνει, συνάδελφοι, το ανάποδο αυτή τη στιγμή. Επιτάσσουν τις κλινικές μέχρι το ΕΣΥ, τις εκενώνουν, τις στέλνουν στο Υγεία, ξεκινήσανε χθες από το δικό μου νοσοκομείο για να θησαυρίσουν ιδιώτες καπιταλιστές στα μεγάλα ιδιωτικά νοσηλευτήρια και μετατρέπουν τις μέθη των δημόσιων νοσοκομείων σε κορονομέρ. Που σημαίνει ότι θα έχει τριπλάσιο κόστος η νοσηλεία των διασωληνωμένων όταν μεταφερθεί στο υγεία, στο ιατρικό και σε όλα τα μεγάλα μαγαζιά πρώτον. Και δεύτερον, πρόσφυγες, μετανάστες, άστεγοι, άνθρωποι που δεν έχουν ούτε κεφαλή κλίνη, αυτοί οι άνθρωποι θα διασωληνώνονται, αν διασωληνώνονται, στους διαδρόμους των νοσοκομείων. Είναι κυβέρνηση θανατερή, είναι κυβέρνηση του ρατσισμού και του πολέμου, αλλά δεν είμαστε μόνοι μας. Θέλουμε να χαιρετήσουμε την απεργιακή κινητοποίηση αυτών που κάποτε όλοι τους λέγανε ήρωες της υγείας. Πολύ γρήγορα τα ξεχάσανε. Του πόσο αναγκαία είναι η δημόσια υγεία το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και γι' αυτό αυτή η απεργία πρέπει να είναι μόνο η αρχή
πρέπει να ζητήσουμε την άμεση κρατικοποίηση όλων των ιδιωτικών κλινικών. Να προωθεί και νέα χρηματοδότηση για την υγεία. Και δεν θα σταματήσουμε εδώ. Συντονιζόμαστε παντού, ξεσηκωνόμαστε ενάντια σε μια κυβέρνηση που δολοφονεί. Και θέλω να σας καλέσω από αυτό εδώ το βήμα στις 7 Οκτώβρη να μην ξεχνάμε ότι πρέπει να βάλουμε και το τελευταίο καρφί στους Ναζί της Χρυσής Αυγής. Στη μεγάλη επεργειακή κινητοποίηση, στη συγκέντρωση που θα γίνει σε 7 η ώρα στο Μετρόπολο Κύπων και στην πορεία στο Εργατείο. Έχουμε λοιπόν να δώσουμε όλες αυτές τις μάχες και ενάντια στην κυβέρνηση που αυτή τη στιγμή διαλύει τα δημόσια νοσοκομεία και που την ίδια ώρα κάνει πλάνες στους νεοναζί. Σας ευχαριστώ.